συμπέρασμα να βγάλω, δεν ξέρω. Για να δούμε τι κάναμε σήμερα με το κόσμο, το πετύχαμε. Τι, το σκέφτηκες καλά, πες μου, γιατί το έχω αγωνία. Το σκέφτηκα καλά, ναι. Είχα αγωνία το βράδυ, αλήθεια στο λέω. Ας σκεφτεί και ένα κόνσεπτ και αυτό το κορίτσι να ταιριάζει με τα ρούχα, δεν μπορώ άλλο. Πού πάμε? Ωραία, λοιπόν, ένας φίλος μου πολύ καλός και DJ, ναι. Όλοι παρέα έτσι, θα ασχολούνται με τη μουσική, κάνει πάρτι. Κάνει πάρτι σε σπίτι, σε ενοικιασμένο ναι. σπίτι. Ναι. Οπότε έχω ετοιμαστεί για να πάω εκεί και είμαι και προετοιμασμένη για sleepover. Α, και, δηλαδή αυτό κάνει και για πιτζάμα, τι εννοείς? Όχι, εννοώ, έχω την τσάντα μου, λέω, ρε παιδί μου, για 2-3 πράγματα που μπορώ να χρειαστώ. Συγγνώμη, ναι. Το παρεξήγησα. Πάμε, κορίτσια. Εμιλία. Ναι, τι να πω εγώ για την Όλγα. Είμαι πολύ μικρή να μιλήσω για την Όλγα. Την θαυμάζω πραγματικά. Μάλλον δεν γνωρίζω να κρίνω αυτή την εικόνα. Εμένα το παπούτσι δεν μου κάνει και ίσως η τσάντα. Αυτό. Okay. Λοιπόν, ο μέσος όρος βαθμολογίας είναι 3,3. Τέλεια. Είναι πολύ καλή και πηγαίνει στους κριτές. Μια χαρά. Γεια σου, Όλγα μου. Να δω τι φοράς γεια μέσα. Γεια σας, κύριε Σκουλεύσκα. Γεια σου, Όλγα μου. Αυτό είναι τι είναι, ένα κομμάτι είναι? Όχι, είναι δύο. Λοιπόν, περιμένετε να το βγάλω σωστά το παλτό. Είναι δύο κομμάτια, αλλά ένα σετ. Δεν είναι ότι είναι τα έμπλεξες εσύ. Ναι, είναι ενός designer. Ενός designer. Είσαι προβληματισμένος. Θα σου πω γιατί. Γιατί όταν φοράς ένα ρούχο ενός designer, ναι. με ένα παλτό και μια τσάντα, δεν ξέρω αυτό αν λέγεται styling ή αν λέγεται dressers. Δηλαδή, ουσιαστικά μας παρουσιάζει έναν Έλληνα, Έλληνας είναι που το έφτιαξε, έναν Έλληνα σχεδιαστή. Το styling το έκανε ο σχεδιαστής, αυτός εμπνεύστηκε το ρούχο. Η Όλγα τι μας παρουσιάζει, το παλτό, τη τσάντα και τα παπούτσια? Γι' αυτό με βλέπεις προβληματισμένο, ρωτάω, ναι. δεν είναι ότι... Απλά εξωτερικεύω τη σκέψη μου αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, στιλιστικά είναι το παλτό, η τσάντα και το... Γιατί το άλλο, το εντυπωσιακό κομμάτι, που εντυπωσιάζει πάρα πολύ την Εμιλία και τα άλλα κορίτσια, το έχει σκεφτεί άλλος για εσένα και όχι εσύ. Γι' αυτό σου το προσπαθώ. Ωραία η τσάντα η ασημή και για το sleepover ταιριάζει και με τη φούστα. Αλλά ένα παλτό μάλινο βλέπω από πάνω. Αυτό είναι το styling? Γιατί έρχεσαι και μας προέδεις ένα ρούχο που το έχει φτιάξει κάποιος άλλος, τη φαντασία κάποιου άλλου και μας κεντρίζει το ενδιαφέρον. Κατάλαβες τι σου λέω? Τι να σου πω. Ωραία είσαι ντυμένη, απλά δεν ξέρω τι πρέπει να κρίνω. Μπερδεύομαι. Να, τώρα το πετύχαμε το κόνσεπτ τουλάχιστον που είχα την αγωνία χθες το βράδυ εγώ. Θέλω να δω styling και όχι Έλληνα σχεδιαστή εφάνταστο που τα κάνουν πολύ ωραία Έλληνα σχεδιαστές, παρακαλώ. Αλλά να δω styling, να μπλέκεται. Στέλιο. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το ρούχο. Μου αρέσει και το πατρόν του παλτό. Δεν συμφωνώ με την ποιότητα του παλτό σε σχέση με το μέσα ρούχο. Τα παπούτσια. Πώς τα σκέφτηκες αυτά? Τι εννοείται? Πώς, τι έχουν κάποια λογική αυτά τα παπούτσια με αυτό το ρούχο μέσα? Τι όχι. Ήθελε χρώμα μάλλον, αλλά... Μα δεν είναι μόνο το χρώμα, είναι το ύφος του παπούτσιου τελείως... τελείως διαφορετικό, ρε παιδί μου. Και για το πάρτι που περιγράφεις, ας πούμε, μου κάνει λίγο περίεργο. Γιατί για το πάρτι? Μου κάνει λίγο πιο κομιλφό, σαν παπούτσια είναι λίγο πιο κομιλφό αυτά. Αυτό λέω. Μίλησε. Εμένα μου αρέσουν σε παπούτσι. Καλά, προφανώς και σου αρέσουν. Ενώ ότι μου αρέσουν και σαν στυλ, σαν πάρτι παπούτσι. Γιατί δεν είναι πολύ το τακούνι, δεν σου επιτρέπουν να κινηθείς. Παρ' όλα αυτά όμως το πόδι φαίνεται κομψό και... Καλέ, μια χαρά σου επιτρέπουν. Σαν ύφος σου λέω δεν είναι πολύ... Θέλω να πω ότι πιο... Πώς το λέμε, μεταξύ μας πιο χρηστικά είναι αυτό το ύψος. Άλλο σου λέει, κόμμα όχι, όχι. Είναι. Ναι. Ναι, ξέρω. Ναι, δεν λέω ότι δεν είναι χρηστικά. Θα μπορούσαν να είναι και πιο ψηλά τα κούνια ακόμη σε αυτό το look. Απλά μου κάνουν άλλη τελείως αισθητικής από το ρούχο μέσα. Το παλτό είναι ένα άλλο επίσης. Και η τσάντα την έχεις δικαιολογήσει με κάποιον τρόπο που, okay, τον ακούω. Αν μου βγάλεις δηλαδή τώρα μέσα πιτζάμες και με στείλεις αδιάβαστο, εντάξει. Αλλά είναι μια τσάντα που δεν ταιριάζει. Θα κρατούσα αυτή την τσάντα με αυτό το look. Πρόβλημα είναι αυτό. Περισσότερο να ακούσω για το. Παλτό που θα μπορούσε να είναι μια γέφυρα μεταξύ της τσάντας. Εγώ την τσάντα τη θεωρώ ταιριαστή με το look. Το παλτό είναι γέφυρα για τη τσάντα και όχι, το μέσα. Όχι, ότι θα μπορούσε να είναι κάτι πιο ίσως λαμπερό
Σίγουρα. Που θα συνέδεε τα κομμάτια με. Κοίταξε, εάν το παλτό ήταν ένα πολύ μεγάλο μπουφάν και όχι παλτό, ήταν μπουφάν που φορούσε την άλλη φορά, και η τσάντα είχε, θα είχε ένα νόημα, ρε παιδί μου. Θα ήταν όντως μια γέφυρα ένα μπουφάν για αυτή τη τσάντα. Αλλά ένα τόσο αυστηρό παλτό, μια τελείως κόντρα ποιότητας και ξαφνικά μια τόσο μεγάλη τσάντα, είναι περίεργο. Δεν γεφυρώνεται. Εντάξει. Τι να σας πω. Τι να σου πω κι εγώ. Δεν είναι επιτυχημένο look. Είναι ωραία κομμάτια, δεν είναι επιτυχημένο look. Εντάξει. Ναι. Θα το δεις μετά και θα καταλάβεις. Δύο. Ηλιάνα μου. Όλγα μου. Λοιπόν, συμφωνώ. Το από μέσα ρούχο είναι πάρα 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 πολύ ωραίο. Δεν μπορώ να σου πω ότι δεν μπορείς να πας σε ένα πάρτι σε ένα σπίτι. Φαντάζομαι αν σε ρωτήσω τι είδος πάρτι και τα λοιπά, θα το κολλήσουμε μπαμ μπαμ με techno music αυτό και τα λοιπά. Και όχι, είναι έτσι, σε αυτή την περίπτωση είχα πιο trap στυλ, ας πούμε, στο μυαλό μου. Θα έπρεπε να έχεις δανειστεί την πηγούνα από την Ρέινα. Για να πας σε τραπ και τα λοιπά. Λοιπόν, έχω καταλάβει τι ήθελες να κάνεις με το παλτό. Ήθελες να το κάνεις λίγο πιο strict και να μην είναι τόσο πολύ έντονο και λίγο θηλυκό, γιατί έχει πολλά ανοίγματα. Να το φέρεις σε, να έχει μια πιο ισορροπημένη εικόνα. Ναι. Δεν σε έχει βοηθήσει η υφή του παλτό και τα κουμπάκια και το πιάσιμο πίσω. Έπρεπε να είναι πολύ καθαρό και γυαλισμένο το ύφασμα και ακόμα πιο γεωμετρικό για να σου δώσει αυτό που ακριβώς ήθελες. Συν ότι δεν σε βοηθάνε καθόλου τα παπούτσια γιατί είναι όντως κομιλφό. Θα προτιμούσα να είναι γόβες και να είναι ένα άλλο χρώμα κι εγώ, αν και το θέλω το έντονο το στοιχείο. Και σίγουρα η τσάντα είναι η μόνη που βρήκες να ταιριάζει με αυτή τη φούστα και γι' αυτό μας έγινε το concept sleepover. Εντάξει, με αδικείτε τώρα, γιατί... Όχι, νομίζω ότι μας αδικείς εσύ γιατί σε καλομάθαμε και δεν προσπαθείς το ίδιο. Όχι, δεν θεωρώ αυτό. Νομίζω ότι η Όλγα μπορεί σίγουρα καλύτερα, γιατί έχει και την πληροφορία και το υλικό. Παρ' όλα αυτά, όμως, εγώ έκανα μία προσφερστό. Όλγα, 9,3 είναι η τελική βαθμολογία. Εντάξει, ευχαριστώ.